Φοβόσαστε τις εκλογές για το κόμμα σας, κύριε Δέντια? Ευθέως σας ρωτάω. Ευθέως σας λέω, δεν τις επιθυμώ καθόλου. Γιατί? Γιατί βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Έχετε δει κανένα κόμμα που να θέλει να πάει σε εκλογές όταν υπολείπεται δημοσκοπικά αρκετά ακόμα και τις προηγούμενες επίδοσεις? Δεν θέλω να πάμε σε εκλογές. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό που οφείλετε. Να σας πω και κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι καλό και για τη χώρα. Γιατί εάν επρόκειτο να είναι ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλό για τον τόπο και το λαό, ας πηγαίναμε χίλιες φορές και συντρώγαμε εμείς. Θα σας ρωτήσω όμως, κύριε Δημοκρατία, πρέπει να ρωτάω και εσάς. Με ένα άλλο πρόεδρο θα πηγαίνατε για εκλογές? Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το μετρήσω. Αλλά θα πρέπει να πάμε σε εκλογές με μια νέα πολιτική. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεστε αλλαγή ηγεσίας. Χρειαζόμαστε αλλαγή. Θα σας απαντήσω αμέσως. Χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής πρότασης. Συνολικά. Χρειαζόμαστε καταρχήν να αποδεχτούμε σφάλματα που κάναμε. Ξεκάθαρα προς την ελληνική κοινωνία. Κάναμε στραβό 1, 2, 3, 4, όπως κάναμε και καλά. Αλλά πρέπει να πούμε τα στραβά. Τον ακούσετε τον και κύριο Βρίστορθο Λαζαρίδη την Κυριακή στο ακραίος του Τάκη Χατζή? Όχι, δεν τον άκουσα. Ξέρετε τώρα, θα μου επιτρέψει Κυριακή πρωί, είπα από έξω να πιω και κάνα καφέ. Να σας στείλω την κασέτα. Γιατί είναι φίλος μου, Τάκης, θα μου δώσει μία. Δεν έκανε ούτε μία αναφορά σε λάθη τα οποία έχουν γίνει. Εντάξει, αυτό είναι μια αντίληψη η οποία μας οδηγεί σε δημοσκοπική υστέρηση. Αν περιμένει κάποιος από την ελληνική κοινωνία ότι θα μας ζητήσει συγγνώμη και θα μας δώσει και τα αρέστα, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.